ουσιαστικά παρουσιάζω κατά λεπτό το βιβλίο, την έκδοση αυτή, την καινούρια του Ναυτικού Μουσείου Κρήτης, η οποία αφορά ένα αρχαιακό τεκμήριο πολύ αξιόλογο, συγκεκριμένα το ημερολόγιο του λιμενάρχη της Κρήτης, του Γεωργίου Κουρκούτη, ένα ιστορικό τεκμήριο καθ' αυτό. Είναι ο πρώτος λιμενάρχης. Είναι ο πρώτος λιμενάρχης και λιμενάρχης γενικά της Κρήτης. Δεν ήταν μόνο Χανίων. Αργότερα του δόθηκε ο τίτλος και λιμενάρχης Κρήτης. Κατά ποια έτη? Ξεκινάει η παρουσία του ημερολογίου, μάλλον οι αναγραφές μας το 1909 και τελειώνουν το 1914. Άρα μιλάμε για το πιο εντυπωσιακό στοιχείο που περιγράφει στο ημερολογίο του, κατά τη γνώμη σας. Κοιτάξτε, εκείνο που έκανε μεγάλη εντύπωση σε μένα ήταν η καθημερινή αναγραφή των καιρικών συνθήκων, μέρα με τη μέρα, σχεδόν ώρα με την ώρα. Αλλά εκτός αυτού, τι κάνει ο Κουρκούτης? Ήταν πάρα πολύ συστηματικός και πολύ λεπτολόγος. Δίπλα στην κάθε ημέρα περιγράφει και, αν βεβαίως υπάρχουν, σημαντικά ιστορικά γεγονότα, τα οποία περιγράφει με διαφορετικό χρώμα μελάνης. Μιλάμε ενώ δηλαδή τις καιρικές συνθήκες τις αναγράφει συνήθως πάντα με μαύρο μελάνι, με ψηλό πενάκι, όταν αναφέρεται σε ιστορικά γεγονότα που αφορούσαν τη συγκεκριμένη ημέρα, πάντα χρησιμοποιεί κόκκινο μελάνι. Περιγράφει την ημέρα της ενώσεως με την Ελλάδα, προφανώς. Ακριβώς, βέβαια. Περιγράφει πολύ σημαντικά στοιχεία ιστορικά που αφορούν την Κρήτη. Ας πούμε, η ημέρα της ενώσεως της Κρήτης με την Ελλάδα κρατά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των περιγραφών του. Αναλυτικά, περιγράφει λεπτομέρειες που ήταν πολλές φορές εν μέρει και άγνωστες στην ιστορική κοινότητα, ας πούμε, την τοποθέτηση της ειδικής πλάκας στον Άγιο Γεώργιο της Σούδας, όπου σε ανάμνηση αυτής της ένωσης, ακριβώς αυτής της μέρας της ένωσης,